ερωτήματα και έκπληξη προκάλεσαν τα πλάνα που δείχνουν τουρίστες να αποβιβάζονται μέσα στη θάλασσα, βουτώντας αναγκαστικά στο νερό, προκειμένου να φτάσουν στη γνωστή παραλία του Μπάλου στα Χανιά. Η ανταποκρίτριά μας, Κατερίνα Βάζου, θα μας περιγράψει, βλέπουμε τις εικόνες, αναγκάζονται οι άνθρωποι να πηδήξουν στο νερό από τον καταπέλτη. Με ό,τι κινδύνους αυτό συνεπάγεται, Κατερίνα. Έτσι ακριβώς. Καλησπέρα από την Κρήτη. Να πούμε λοιπόν ότι τη συγκεκριμένη παραλία, που είναι η πιο γνωστή και η πιο όμορφη παραλία της Κρήτης, την επισκέπτονται χιλιάδες τουρίστες κάθε χρόνο. Αυτό που βλέπουμε φέτος και τα πλάνα τα έχουν τραβήξει οι ίδιοι οι τουρίστες, να προσπαθούν να φτάσουν στην παραλία κρατώντας και διασχίζοντας ένα σκηνή μέσα από τη θάλασσα, είναι σκηνές που εντάξει, προκαλούν, είναι τραγικές, όπως βλέπουμε. Να πούμε όμως ότι μετά από. Και επικίνδυνες, δηλαδή δεν είναι εικόνα αυτή. Είναι αδιανόητο αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή στους δέκτες μας. Μπαίνουν οι άνθρωποι, κρατάνε τα πράγματά τους ψηλά για να μην γίνουν μουσκεμα. Και μεγαλύτερης ηλικίας άνθρωποι είναι τρελά πράγματα. Πετάνε από ό,τι βλέπουν τώρα ένας τον άλλον για να τα πιάσουν. Δεν είναι φυσιολογικά πράγματα αυτά. Δεν είναι, και πολλοί να πούμε ότι ενώ έχουν πληρώσει για να κατέβουν σε αυτή την παραλία να χαρούν τις ομορφιές της, δεν μπορούν να το κάνουν γιατί είτε είναι μικρά παιδιά είτε είναι πιο μεγάλοι άνθρωποι. Οπότε φοβούνται να διασχίσουν όλο αυτό κολυμπώντας με ένα σκηνή μέχρι να φτάσουν στην παραλία. Βέβαια, γιατί άμα είναι και μεγάλοι άνθρωποι που τους φτάνει μέχρι το λαιμό το νερό, τώρα ένα μικρό παιδάκι θα βουλιάξει ολόκληρο. Δηλαδή είναι αδιανόητες σκηνές αυτές. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κατερίνα. Να πούμε λίγο κάτι να πούμε ακόμα που ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες, το Υπουργείο Ναυτιλίας ενέκρινε την κατασκευή μιας πλωτής εξέδρας, ώστε να μπορεί να εξασφαλίσει την αποβίβαση και την επιβίβαση των τουριστών. Μάλιστα. Στην παραλία του Μπάλου. Κατερίνα, σε ευχαριστούμε.